Άγγελε μου, ξεκινάω με εσένα. Δεν θα αναφέρουμε το όνομα, γιατί αυτή είναι ούτως ή άλλως η γραμμή του Sky σε θέματα που αφορούν και στην επικαιρότητα. Είναι λογικό όταν ένας άνθρωπος του έχει ασκηθεί δίωξη για ένα κακούργημα και βρίσκεται στον ανακριτή. Γι' αυτό το λόγο και εμείς δεν θα αναφέρουμε ξεκινάω το όνομα. Ξεκινάω από αυτό, γιατί είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί ήδη από χθες και μιλάμε για ένα πρώην μοντέλο. Υπήρχε μια συμπλοκή με τη μηχανή. Υπάρχουν κατηγορίες και από τις δύο πλευρές. Ο κύριος Κούγιας είναι ο δικηγόρος που υπερασπίζεται το πρώην αυτό μοντέλο. Έχουμε όμως φιλοξενήσει στην εκπομπή και το δικηγόρο της κοπέλας, η οποία ήταν συνεπιβάτης της μηχανής και έχει τραυματιστεί. Ξεκινάω όμως με αυτό, για να μην λένε οι άνθρωποι γιατί έχουν μπλερ και γιατί δεν αναφέρουν το όνομα. Αφού όλοι το λένε, το βλέπουν παντού. Η δεοντολογία, παιδιά, το επιτάσσει. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε την εξέλιξη του θέματος. Πριν από λίγο, το συγκεκριμένο μοντέλο βρέθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Βλέπουμε εδώ πλάνα που μας έστειλαν ικανοί συνάδελφοι που ήταν εκεί από το Sky. Αυτή τη στιγμή είναι στο ανακριτικό γραφείο. Της ασκήθηκε δίωξη για κακούργημα, θέλω να σου πω. Είναι μια βαριά δίωξη. Μιλάμε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη, τετελεσμένη για τη γυναίκα η οποία έχει τραυματιστεί και είναι στο νοσοκομείο. Πληροφορίες λένε ότι έχει σπάσει το χέρι της και το πόδι της και αναμένεται το μεσημέρι να μάθουμε κάποια περισσότερα πράγματα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας της, αλλά και σε απόπειρα για τον οδηγό της μηχανής, ο οποίος φαίνεται να μην έχει τραυματιστεί. Τώρα, αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον ανακριτή και μετά να πάει και στον εισαγγελέα. Οι δύο πλευρές δίνουν μια τελείως διαφορετική εκδοχή των γεγονότων. Ο κύριος Κούγιας λέει ότι ουδέποτε εμβόλησε το γνωστό μοντέλο την συγκεκριμένη μηχανή. Αλλά ότι του έσπασε, της έσπασε μάλλον τον καθρέφτη από το αυτοκίνητο. Ακριβώς. Δεν είχε πινακίδες. Τον ακολούθησε τον πρώην μοντέλο μέσα, δεν ξέρω πού, στα σκοτάδια. Σε κάποιους δρόμους της περιοχής της Γλυφάδας. Και σε κάποιους ήτανε δρόμους, και αργά το βράδυ, σωστά. Ακριβώς, και σε κάποιους δρόμους, μάλιστα, λέει κακοτράχαλος, όπου δεν μπορούσε να αναπτύξει ταχύτητα, άρα δεν θα μπορούσε να έχει εμβολήσει. Ότι η μηχανή έπεσε μόνη της και δημιουργήθηκαν αυτά τα τραύματα στην κυρία, στην οποία νοσηλεύεται. Γιατί δεν υπήρχε πινακίδα. Ακριβώς, δεν είχε την πλευρά, καθώς ήθελε να πάρει τα στοιχεία της. Η άλλη πλευρά υποστηρίζει ότι τους ακολούθησε με το αυτοκίνητο και με μεγάλη ταχύτητα, τους χτύπησε, τους εμβόλησε. Με ποια αφορμή όμως ξαφνικά να ακολουθήσει? Με αφορμή ότι έχει γίνει ένα περιστατικό με τον καθρέπτη του αυτοκινήτου του μοντέλου, όπου ο καθρέπτης αυτός έσπασε και τους ακολούθησε. Ακόμα και να έχει σπάσει το μοντέλο, δεν θα έπρεπε να έχει σπάσει το ο καθρέφτης, δεν θα έπρεπε να καλέσουν την τροχέα? Είναι μια σύγκρουση. Ναι, είναι μια προφανώς δεν σταμάτησε. Προφανώς δεν σταμάτησε η μηχανή και γι' αυτό το λόγο. Άρα η αστυνομία πότε πήγε? Η αστυνομία πήγε λίγο μετά, αφότου είχε γίνει το περιστατικό και είχε τραυματιστεί η συγκεκριμένη κυρία. Επενέβη, οδηγήθηκαν η κυρία στο νοσοκομείο και οι άλλοι δύο στο τμήμα. Κρατείται και ο οδηγός της μηχανής, καθώς έχει υποβάλει το γνωστό μοντέλο μήνυση και σε αυτόν. Και αναμένουμε σε λίγο, εντάξει, πιθανότητα θα αφαιθεί ελεύθερη η κυρία, έτσι, παρότι έχει μια δίωξη για ένα βαρύ κακούργημα. Αυτό είναι μια δικιά μου εκτίμηση, αλλά θα το δούμε σε λίγη ώρα. Μπορούμε να ακούσουμε όμως τι είπε ο δικηγόρος, της οποίος δίνει και τη δική τους εκδοχή για το περιστατικό. Αντί να είναι κατηγορούμενος σήμερα στο αυτόφορο, αυτός ο αλήτης, ο οποίος μέσα στη νύχτα, τα μεσάνυχτα, ακολούθησε μια μόνη της ενδιπεράσπιστη γυναίκα. Την έκλεισε. Κατέβηκε από τη μηχανή του, η οποία δεν είχε αριθμό. Της ξεκόλλησε στην κυριολεξία, σε μια άγρια συμπεριφορά, τον καθρέφτη του αυτοκινήτου της. Οι φωτογραφίες είναι συγκλονιστικές. Ακολούθως άρχισε να τη βρίζει με τα χειδαιότερα λόγια. Παρουσία μιας κυρίας που ήταν στο πίσω κάθισμα της μηχανής. Μετά άρχισε να χτυπάει το αυτοκίνητο με το κράνος του. Και μόλις αντελήφθη ότι πρώην σύζυγός μου τηλεφωνούσε στην αστυνομία ή το άκουσε, γιατί υπάρχουν 10 τηλεφωνικές κλήσεις προς την αστυνομία εκείνο το χρονικό διάστημα, ανέβηκε πάλι στη μηχανή, εξασφαλίζοντας βέβαια το ατιμόρυτο, γιατί η μηχανή δεν είχε αριθμό, και δεν περίμενε ποτέ ότι η σύζυγός μου, η οποία έχει μια δική της αντίληψη για την απονομή του δικαίου, ένα δίκαιο κορίτσι, θα τον ακολουθούσε. Ήταν άτυχος, γιατί κατοικεί εκεί η σύζυγός μου και απεδείχθηκε ότι και αυτός κατοικεί εκεί. Αυτός πήγε να κρυφτεί στο σπίτι του και όταν είδε ότι τον ακολουθούσε η σύζυγός μου, την οδήγησε πάνω στα κατσάβραχα του ημιτού, όπου πίστευε ότι δεν θα μπορεί να την ακολουθήσει το αυτοκίνητο. Και πράγματι δεν μπορούσε να την ακολουθήσει, γιατί κανείς δεν μπορεί να ανέβει εκεί με ένα φυσιολογικό αυτοκίνητο. Η πρώην σύζυγός μου είχε ένα τζιπ, τον ακολούθησε μέχρι ένα σημείο, όπου από εκεί και πέρα δεν μπορείς να κινηθείς, και αυτό απεδείχθηκε γιατί η μηχανή ανετράπη και γι' αυτό το λόγο έπεσε
Και αυτό το λόγο, όπως πληροφορήθηκα, έχει υποστεί κατάγμα στο χέρι και στο πόδι η σύζυγος, η σύντροφός του, δεν ξέρω. Στο ίδιο σημείο όμως, έμεινα κινητοποιημένο και το αυτοκίνητο της πρώην σύζυγου μου, το οποίο έχει κατεστραμμένο σπασμένο κάρτερ, κατεσπασμένα τα ακρόμπαρα του αυτοκίνητου, γιατί είναι γεμάτο βράχια. Αυτός ο παλιάνθρωπος πήγε και στην αστυνομία και έκανε μια ψεύτικη κίνηση ότι δήθεν η πρώην σύζυγός μου τον χτύπησε. Χτύπησε τη μηχανή με υπερβολική ταχύτητα. Εκεί δεν μπορείς να τρέξεις παραπάνω από 5 χιλιόμετρα και μόνο με τζιπ. Και συγχρόνως, μετά από λίγο αυτός και κάποιοι που συνερήθηκε μαζί τους, εξαφάνισαν τη μηχανή. Και θέλω να σας πω ευθέως, περιμένω πώς και προς τη στιγμή που θα συναντήσω αυτό τον αλήτη, να το δω κατά πρόσωπο, για να του πω πόσο άνανδρος είσαι. Πάντως, όπως πολύ σωστά και εσύ επισήμανες πριν, να πούμε κάτι. Όταν γίνεται ένα τροχαίο, είτε έχει απλά ένα σπάσιμο καθρέφτη, είτε έχει ένα χτύπημα κτλ. Ξέρεις, μένουν όλες οι πλευρές κάτω και συνεννούνται. Κάνουμε δήλωση από μόνοι μας ή δεν κάνουμε δήλωση. Διαφωνούμε για το ποιος φταίει. Φωνάζουμε για καταγραφή τις ασφαλιστικές μας ή φωνάζουμε την τροχαία αν έχει γίνει κάτι παραπάνω ή αν έχει ένα τραυματισμό. Κάνουν τις καταγραφές και λύνονται τα πράγματα. Αυτό φαίνεται ότι όλα ξεκίνησαν από το σπάσιμο του καθρέφτη. Εγώ στην αρχή δεν είχα καταλάβει αυτό. Στην αρχή είχα καταλάβει ότι ήταν κάτι άλλο και ότι υπήρχε μια διένεξη και ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος με ότι είχαν γνωριζόντουσα. Όχι, ξέρω, ότι άρχισε να τη βρίζει, είχε ιδέα. Μια λογομαχία. Ακούστε μια λογομαχία μεταξύ τους. Και επειδή τώρα κανείς μας δεν ήταν μπροστά, δεν μπορώ να ξέρω. Όχι, εγώ στην αρχή κατάλαβα ότι έγινε μια λογομαχία. Ο συγκεκριμένος κατέβηκε, τη έσπασε τον καθρέφτη με κράνος από ό,τι κάτι είδα. Ναι, τη επιτέθηκε ουσιαστικά. Κυνηγήθηκαν και γίνονται. Έχουμε δύο πλευρές όπου ο καθένας λέει τα δικά του και καταλαβαίνετε πως είναι αυτά. Είναι ο λόγος μου στο λόγο σου. Όμως έχουμε ένα δεδομένο πάρα πολύ άσχημο που είναι μια γυναίκα η οποία είναι τραυματισμένη σχετικά σοβαρά και είναι στο νοσοκομείο. Εμείς μιλήσαμε με τον συνήγορό της. Γι' αυτό και πάντα θέλει ψυχραιμία. Ακριβώς. Δηλαδή και να όποιος και να έφταιγε. Όποιος και να έφταιγε. Καλεί την τροχέα. Ή ζητάς μία συγγνώμη και ψάχνεις να βρεις μία λύση. Όπου η γυναίκα αυτή ακόμα, να πούμε, φέη μου, ότι δεν έχει πάει στη δικαιοσύνη. Δηλαδή το ότι έφυγε και αυτός ο άνθρωπος. Κάτι, ναι, και αυτό είναι περίεργο. Θα βοηθήσει πάντως πάρα πολύ τη διαδικασία όταν και η γυναίκα αυτή γίνει καλά και καταθέσει στη δικαιοσύνη. Μπορούμε να ακούσουμε τι μας είπε ο δικηγόρος της, γιατί αυτοί δεν έχουν υποβάλει ακόμα μήνυση. Να δούμε τι μας είπε και ποια είναι η κατάσταση της υγείας της. Εσείς εκπροσωπείτε λοιπόν την επιβάτηδα, τη γυναίκα της μηχανής, δεν οδηγούσε αυτή. Όχι, ξέρω ότι έχει υποβάλει, όπως έχω διαβάσει το έγκληση, ο οδηγός της μηχανής. Τώρα η κυρία που επέβαινε, επειδή είναι τραυματισμένη, δεν έχει κάνει ακόμα κάτι. Θα εξαρτηθεί και από την πορεία, δεν ξέρω πώς θα πάνε, τι χειρουργία θα κάνει, γιατί περίμεναν τους γιατρούς να περάσουν και δεν είχε ακόμα εικόνα κι αυτή. Από εκεί και πέρα σίγουρα θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας και η περιγραφή είναι αυτή που έχει γραφτεί από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή ότι η μηχανή δέχθηκε καταδίωξη από το τζιπ και στο τέλος το τζιπ εμβόλυσε τη μηχανή με αποτέλεσμα τραυματισμού. Υπάρχει δικογραφία η οποία είναι ανακριτική, δηλαδή είναι σε βαθμό κατουργήματος, όπως έχει χαρακτηριστεί μέχρι τώρα για σκοπούμενη βαριά σωματική βλάβη. Θα δηλώσει και η ίδια τη συμμετοχή τη εκεί. Πώς είναι στην υγεία τη τώρα? Περιμένουν τους γιατρούς βασικά να δουν τι θα κάνει από χειρουργία. Είναι βέβαια μια γυναίκα πολύ τραυματισμένη, χέρια-πόδια έτσι στο κρεβάτι, τεντωμένη, ακίνητη. Θα δούμε. Περαστικά να ευχηθούμε, αυτό είναι το σημαντικό τώρα. Όχι ότι τα άλλα δεν έμεινε. Τώρα το πολύ τραυματισμένη, χέρια-πόδια. Καλά, αυτά θα προκύψουν. Εντάξει, και πρέπει να αποσαφινιστεί ο τρόπος που τραυματίστηκε. Αν εμβολίστηκε, όντως αν έπεσε από τη μηχανή στα κατσάβραχα που λένε. Αλλά δεν είναι ότι κινδυνεύει η ζωή της. Όπως και να έχει, είναι χτύπημα. Ας μείνουμε πρώτα στο θέμα υγείας. Άστο, αυτό το κομμάτι είναι ένα κομμάτι ξεχωριστό. Ένας άνθρωπος πονάει. Εντάξει, είναι στο νοσοκομείο. Ναι, περαστικά του. Δεν αντιλέγω. Απλά δεν καταλαβαίνω η βαριά σκοπούμενη βλάβη. Πώς η διαβάθμισή της πια είναι. Εντάξει. Γιατί έχω δει σε περιστατικά, συγγνώμη, βία σε γήπεδα που είναι άνθρωποι στην εντατική που μπορεί να μην ζήσουν, που είναι βαριά σκοπούμενη βλάβη. Είχε εμπλοκή αυτοκινήτου και περιγράφεται τουλάχιστον από τη μία πλευρά ότι υπήρξε μία καταδίωξη. Ναι. Ότι εμβολίστηκε ένα όχημα, άλλο μία μηχανή όπου ξέρεις μπορεί να προκληθεί πάρα πολύ. Αυτό δεν είναι το θέμα. Γιατί, παιδιά, η κακιά στιγμή είναι κακιά στιγμή. Μπορεί να μην γίνει, να πέσει, να σκοτωθεί από μία σκάλα, δηλαδή να έχει ένα χτύπημα φοβερό και να μην πάθει τίποτα και να πει θαύμα. Και μπορεί από την πιο βλακεία ένας άνθρωπος που μπορεί να χάσει τη ζωή του. Άρα δεν υπάρχει διακλάδωση και διαβάθμιση σε αυτό. Όχι, στην κατηγορία υπάρχει. Στην κατηγορία υπάρχει. Εντάξει, αυτό ρώτησε και ο Λάμπρος. Αυτό ρώτησε. Όσο λέμε ότι
όσα δεν φέρνει. Αυτό λέω. Εμείς όμως τώρα, αυτή τη στιγμή, ένα περαστικά να πούμε σε αυτό το κορίτσι. Δύο περαστικά και τρία περαστικά. Να το συζητάμε. Και σαν ένα γενικό. Όποιο και να φταίει. Αυτό. Και να φταίει περαστικά. Αυτό λέω. Και σαν ένα γενικότερο σχόλιο, όταν κάτι συμβαίνει, με ψυχραιμία καλεί στην τροχέα την αστυνομία. Άκουσα από τον κύριο Κούγια ότι κάλεσε. Λέει, καλούσε συνέχεια. Δεν κατάφερε να επικοινωνήσει όμως. Το πρώην μοντέλο, τώρα δεν μπορώ να μιλάω και το όνομα. Την έκανε αρκετές κλήσεις. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να φανεί. Δηλαδή, ποιος κάλεσε, αν κάλεσαν οι άνθρωποι. Θα τα δώσουν τα στοιχεία αυτά στον ανακριτή. Ενώ κάτι σημαίνει. Όταν κάποιος λέει, χρειάζομαι τη βοήθεια. Δηλαδή, πας στο 100, πας στην αστυνομία, πας στην τροχέα. Δεν πας να πάρεις μόνο σου. Την κατάσταση που έχει φορές. Αλλά είναι και ακραίο το να πας να εμβολήσεις και μια μηχανή. Είναι ακραίο. Δηλαδή, όλα αυτά που έχουμε ακούσει είναι ακραία. Δηλαδή, η άλλη πλευρά λέει ότι ναι, μεν έσπασε ο καθρέφτης, αυτοί φύγανε και εκεί τους κυνήγησε να εμβολήσει το αυτοκίνητο. Για να εμβολήσει. Για να τους σταματήσει. Για να τους σταματήσει, να τους ακινητοποιήσει ουσιαστικά για να βρει το δίκιο της. Έχει κενά, έχουν κενά και δύο στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι έχουν κενά, ναι. Περαστικά σε όλους. Διαλύνει, παιδιά, η δικαιοσύνη.